Ικαρία, το ομορφότερο νησί του Αιγαίου στην Ελλάδα και τη γη. Μόνο 255 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Ικαρία φιλοξενεί περίπου 8.300 άτομα. Σήμερα το νησί ζει από τον τουρισμό. Περνάνε χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι να δουν το όμορφο τόπιο και τους όμορφους άνθρωπους. Η πρωτεύουσα της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κύρικος, η οποία μπορεί να φιλοξενεί περίπου 1.900 άτομα, με πολλά μαγαζιά με όμορφα μπιγλιμπίδια και εστιατόρια με το πιο νόστιμο αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Το νησί πήρε το όνομά του από τον αρχαίο ελληνικό μύθο του Ίκαρου. Ο μύθος λέει ότι ο Ίκαρος και ο πατέρας του, ο Δαίδαλος, έπρεπε να ξεφύγουν από το νησί της Κρήτης με δύο ζευγάρια φτερά. Ο πατέρας του Ίκαρου του είπε να μην πετάει κοντά από τον ήλιο, αλλά το παιδί δεν άκουσε. Το κερί στα φτερά έλειωσε και έπεσε ο Ίκαρος από τον ουρανό. Χτύπησε στο έδαφος ενός νησιού και εκεί πέθανε. Αυτό το νησί ήταν η Ικαρία. Για σχεδόν 2.000 χρόνια, η Ικαρία ταυτίζεται με την Ορθόδοξη πίστη. Η Ικαρία είναι γνωστή για τα μεγάλα συναρπαστικά πανηγύρια. Το πανηγύρι είναι ένα πάρτι που γιορτάζει τη γιορτή ενός Αγίου. Το νησί έχει και υπέροχη νυχτερίνη ζωή. Πολλά μπαρ και κλαμπ για όσους αρέσει να γλεντάνε. Το πιο μεγάλο μπαρ στην Ικαρία είναι το Wawa. Βρίσκεται πάνω σε μία παραλία. Γι' αυτό μπορεί κανείς να ξενυχτά όλη νύχτα και μετά να καθίσει στην άμμο για να παρακολουθήσει την ανατολή του ήλιου. Η Ικαρία έχει και βραχώδεις παραλίες με κρυσταλλίνα νερά. Ένα εξαιρετικό μέρος για να χαλαρώνει κανείς με την οικογένεια, με φίλους ή μόνος του. Η Ικαρία είναι περίφημη για την μακροζωία των κατοίκων της. Αποτελεί μία από 5 ζώνες στον κόσμο, οι οποίες θεωρούνται blue zones, δηλαδή μέρη όπου οι τόποι ζουν περισσότερα χρόνια από αλλού. Οι κάτοικοι παραμένουν υγιείς περισσότερα χρόνια από αλλού. Ένας στους 3 Ικαριώτες φτάνει στα 90 του. Γι' αυτό υπάρχουν διαφορές εξηγήσεις. Οι νησιώτες κάνουν άσκηση στην καθημερινή ζωή τους μέσω κυπουρικής και πεζοπορίας. Ευχαριστούνται τη μεσογειακή διατροφή. Τρώνε πολλά ψάρια, φρούτα και λαχανικά. Οι Ικαριώτες ζουν χωρίς το ρολόι και περνάνε τις μέρες τους ήσυχα, με άφθονο χρόνο για χαλάρωση και υπνάκο. Είναι το νησί των εκατονδάριδων. Αν σας δίνεται η ευκαιρία, σας ενθαρρύνω να πάτε να δείτε κι εσείς.